Κάλεσμα να προσέλθουν σε ακόμα μια αιμοδοσία έκανε ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης στους πολίτες της Κρήτης με αφορμή και την Πανελλήνια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Στη μνήμη του Ηλία Πολίτη, ενός ανθρώπου που ξεκίνησε, αν θέλετε, την αιμοδοσία στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια. Όπως τονίζουν γιατροί και εθελοντές, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ξεπεράσει προκαταλήψεις και φόβους και να στηρίξει προσφέροντας αίμα τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα είναι η άγνοια ή ότι νομίζουν ότι δεν θα μας χτυπήσει εμάς αυτό το πρόβλημα την πόρτα. Τα στατιστικά λένε ότι το 98% των ανθρώπων τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του θα χρειαστεί αίμα. Επομένως είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε. Τότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είστε αιμοδότης στο μαμιά? Μάλιστα. Τουλάχιστον 3. Γιατί? Χωρίς λόγο, διότι ανακάλυψα την ανάγκη από ένα φίλο μου ιατρό, ο οποίος μου είπε ότι έχουμε θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μια αύξηση στους αιμοδότες, η οποία αγγίζει το 20%. Προσφέρουμε αίμα καθημερινά. Οι πολίτες του Ηρακλείου στηρίζουν το συγκεκριμένο σταθμό και προσπαθούμε να περάσουμε το δικό μας μήνυμα αισιοδοξίας μέσα στα πλαίσια της πανδημίας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα κενό όσον αφορά την προσφορά ζωής. Δεν μας άγγιξε εμάς εδώ στην Κρήτη τόσο πολύ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι τραγικά τα πράγματα. Στην Αθήνα είναι τραγικά τα πράγματα. Εδώ καταφέραμε και έχουμε αίμα. Αλλά σας λέω και πάλι, θα επαναπαυτούμε όταν θα υπάρχει έτοιμο από εθελοντές αιμοδότες όσο αίμα χρειάζεται. Αξίζει να σημειωθεί πως το σταθμό αιμοδοσίας στην πλατεία Ελευθερίας, που λειτουργεί η μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μπορεί κανείς να προσέλθει από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 9.30 το πρωί και έως τις 2 το μεσημέρι και κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα από τις 5.30 έως τις 8 προκειμένου να αιμοδοτήσει. Καλούμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους να επισκέπτονται το σταθμό αιμοδοσίας, να προσφέρουν αίμα και από εκεί και πέρα έγκυται στην ευχαίρεια του κάθε ενός να προχωρήσει και σε ένα περαιτέρω βήμα την προσφορά μυελού των οστών και την προσφορά ζωής, αιμοπεταλίων και άλλων παραγόγων προς όλους τους συνανθρώπους μας. Είναι ίσως από τις λίγες, ίσως και η μοναδική πράξη που στην κυριολεξία σώζει τη ζωή κάποιων ανθρώπων.